Δεν πιστεύω. Ναι, 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 ναι. Μην κινδυνεύσουν τώρα οι πολιτικοί μας. Μην κινδυνεύσουν οι άνθρωποι μας. Οι άνθρωποι που σώζουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε την ελληνική χώρα. Κάποιες προτάσεις λοιπόν του Ράδιο Ρεβίλα για να προστατευτούν οι επίσημοι στις παρελάσεις. Το Ράδιο Αρβίλα, αντιλαμβανόμενο την ανησυχία των αρχών για πιθανή ρήψη αντικειμένων κατά των πολιτικών στην επερχόμενη παρέλαση της 25ης Μαρτίου, προτείνει λύσεις για να προφυλαχθεί το κύρος και η εικόνα των επισήμων από τέτοιες επιθέσεις. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου θα στηθεί μπροστά από την εξέδρα των επισήμων σχηματίζοντας τείχος και τη στιγμή που κάποιος εκτοξεύει οτιδήποτε θα πηδάει για να ανακόψει την πορεία του αντικειμένου. Η εξέδρα των πολιτικών θα δεθεί σε ένα γερανό. Οπότε μόλις κάποιος κάνει ότι πετάει οτιδήποτε, ο γερανός θα ανυψώνει την εξέδρα για να μην τους πετύχει κανείς και μετά θα τους ξανακατεβάσει. Θα ζητηθεί η βοήθεια του πληρώματος του διαστημοπλοίου Enterprise που την κατάλληλη στιγμή διακτίνιζε τον Captain Kirk και τον οποιοδήποτε άλλο σε ασφαλές μέρος. Έτσι, μόλις φύγει κανένα γιαούρτι, θα διακτηνίζονται οι πολιτικοί μακριά από την εξέδρα και μόλις ηρεμήσουν τα πράγματα θα τους επιστρέφουν πάλι πίσω. Καλή ιδέα είναι το να τοποθετηθεί ένα τεράστιο παρμπρίζ μπροστά από την εξέδρα και κάθε φορά που θα πέφτει γιαούρτι πάνω του θα χρησιμοποιούνται οι αλλοκαθαριστήρες για να καθαρίσει το τοπίο και να συνεχίσουν οι επίσημοι να απολαμβάνουν την παρέλαση. Θα αφήσετε τον Θεόδωρο Πάγκαλο νηστικό για μια εβδομάδα πριν από την παρέλαση και θα τον βάλετε μπροστά από την εξέδρα των επισήμων. Θα καταβροχθήσει όλα τα γιαούρτια που θα εκτοξευθούν και όταν τελειώσουν θα πάρει τον κόσμο στο κυνήγι γιατί θα θέλει κι άλλα. Μπορείτε ακόμη εύκολα να δημιουργήσετε μια διαστημική μαύρη τρύπα μπροστά από την εξέδρα για να ρουφήξει τα γιαούρτια. Εμάπης, μην ξεφεύγετε τόσο πολύ. Τι μαύρες τρύπες τώρα. Εντάξει, εντάξει. Έχεις δίκιο. Και τέλος, επειδή μάλλον τίποτα από όλα αυτά δεν θα πιάσει, μπορείτε να διοργανώσετε την παρέλαση της 25ης Μαρτίου σε ανύποπτο τόπο και χρόνο κάπου μέσα στο Μάιο. Βραδάκι θα είναι καλύτερα. Ράδιο Αρβίλα.